τις προτάσεις της προς τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμη της Ένωσης Ηρακλείου παρουσίασαν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς σε εσπερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγών του νομού. Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής είναι για μας η κορυφαία των αναγκών. Χωρίς την αγροτική παραγωγή, χωρίς τον πρώτο κρίκο δηλαδή σε αυτή την αλυσίδα, όλα τα υπόλοιπα στερούνται σημασίας. Ο παράκι και εισπράττει μία φορά το χρόνο, αν δεν έχει τη ρευστότητα όλου του χρόνου, δεν μπορεί ούτε να παράξει, ούτε να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Ξέρουμε πολύ καλά οι δύο παραδοσιακές καλλιέργειες της Κρήτης, η ελιά και το αμπέλι, εισπράττουν μία φορά το χρόνο. Αυτές οι καλλιέργειες είναι μονόδρομος να μπουν στη συμβολαιακή γεωργία. Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανέφεραν τα στελέχη της, ιεραρχεί ως βασική προτεραιότητα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζει και υλοποιεί τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Άρα η στήριξη με την αναγκαία ρευστότητα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αγροτική παραγωγή και την κάλυψη των αναγκών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μας δίνει την ευκαιρία να δώσουμε αυτό που ακριβώς χρειάζεται ο αγροτικός πληθυσμός σήμερα. Την όθηση να μείνει στα χωράφια του, να μείνει δίπλα στα ζώα του και να μπορέσει να στηρίξει τις παραγωγές του. Οι αγρότες της Κρήτης εγκαταλείπουν τη γη τους χρόνο με το χρόνο, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής, εξηγούν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ηρακλείου, που περιέγραψαν στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τη συνολική επανεκκίνηση του αγροτικού τομέα. Να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, είτε ποιοτικό είτε ποσοτικό, και σίγουρα να όσο μπορούμε να μειώσουμε και τα κόστη παραγωγής που αυτό το διάστημα έχουν ξεφύγει δυστυχώς. Και βέβαια και κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των επενδυτικών του σχεδίων, ώστε να μπορούν να ατενίσουν αφού κερδιθεί το πρώτο στοίχημα της παραγωγής και την επόμενη μέρα με όρους βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Θα δώσει μια ασφάλεια στον παραγωγό. Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματά του θα τα παίρνει άμεσα από τη μέρα που θα παραδίδει το προϊόν του, και η συμβολαιακή γεωργία είναι το μέλλον για τον Έλληνα παραγωγό.